καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Μαύρο Ρόδο. Εσείς αν θέλετε να μας βοηθήσετε, κάντε απλά ένα like στο κανάλι μας και μία εγγραφή. Ο Γεράσιμος, που δεν μπορεί να αντέξει ακόμα μια απόρριψη από την Ελισάβετ, πάει στο μαγαζί του Καστρινού και πίνει ασταμάτητα. Ο ίδιος μεθάει πολύ άσχημα και σχεδόν δημιουργεί θέμα στο μαγαζί, που αναγκάζονται να το διώξουν. «Αν δεν έχω την Ελισάβετ, η ζωή δεν έχει κανένα νόημα», λέει και αποπειράται να βάλει τέλος στη ζωή του. Όμως ο Καστρινός με την Αλεξία προσπαθούν να τον αποτρέψουν. Η Ευτυχία και ο Μανώλης μαθαίνουν τα νέα και πηγαίνουν στην Πάτρα. «Δεν πρόκειται να φύγω από εδώ, σας το είπα. Δεν γυρίζω πίσω στη Γεραγιανή», ισχυρίζεται. Στο σπίτι του Θέμη, όλοι είναι ανάστατοι και περιμένουν, ενώ ο Πέτρος μαζεύει τα πράγματά του και μετακομίζει στο σπίτι της Ελισάβετ. Ο Πέτρος προσπαθεί να πείσει την Ελισάβετ να τον ακολουθήσει σε ένα reunion μαζί με τους συμμαθητές του. Εκείνη έχει ενδιασμούς και τελικά πηγαίνει μόνος του. Κάποιος όμως ρίχνει την ιδέα να γίνει πάρτι μασκέ και καταλήγει έτσι σε ένα τεράστιο μεθύσι της παρέας. Μερικοί έχουν μεταφιεστεί σε καλόγριες και δίπλα τους βρίσκεται και ο Πέτρος, που φαίνεται να περνάει καλά και σχεδόν να διακομωδεί την αμφίεση αυτή. Το επόμενο πρωί η Ελισάβετ τρελαίνεται από την αγωνία της όταν βλέπει πως εκείνος δεν γύρισε ακόμα σπίτι, ενώ ο Γεράσιμος καταφέρνει να εξασφαλίσει φωτογραφίες από το πάρτι και τις δείχνει στην Ελισάβετ. Εκείνη σοκάρεται με αυτά που βλέπει και εγκαταλείπει τον Πέτρο επιστρέφοντας πίσω στη Γερακιανή.